Έχουμε μπροστά μας μια έκθεση ζωγραφικής, την έκθεση της Μαρίας Πιτσικάκη, η οποία την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε τις επόμενες ημέρες στο Ξαθέρι, στην Αγία Ειρήνη, στον Κρουσόνα. Καλημέρα, κυρία Πιτσικάκη, πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Είμαι μια χαρά. Αυτές οι προσωπογραφίες τρελαίνουνε. Ναι. Ασχολούμαι με τη γυναίκα τόσα χρόνια και βγαίνει ακόμα και στο καμβά. Είδατε τι συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα, εκτός από την ζωγραφική, να ενισχύσετε τη γυναική επιχειρηματικότητα γενικότερα κλπ. Πραγματικά έτσι βγαίνει. Αλλά είναι μια δουλειά που πραγματικά δεν ξέρω πώς βγαίνει έτσι, με τι μεράκι βγαίνει. Είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, είναι όλο αυτό που νιώθω για την ζωγραφική, για την τέχνη. Είναι όλα αυτά που παίρνω από τον υπέροχο τόπο που έχω επιλέξει να βρίσκομαι και ιδιαίτερα στο Ξαθέρι. Ξαθέρι, να πούμε βέβαια ότι στο κριτικό ιδίωμα σημαίνει το καλύτερο, το εκλεκτότερο. Mm-hmm. Και πραγματικά είμαι ευλογημένη που μπορώ να βρίσκομαι σε αυτό τον τόπο, στη ρίζα του Ψιλορίτη, στον Κρουσόνα, το χωριό μου, που έχει σε ένα καταπληκτικό τόπο, με πολύ καλή ενέργεια, με φανταστικά τοπία που μπορείς από εδώ επάνω στα 800 περίπου υψόμετρο που βρίσκομαι να απλώσεις τη ματιά σου και να δεις την Δία νησί, δηλαδή βλέπω τη θάλασσα πίσω από την Δία, που έχω μπροστά μου όλη την επαρχία Μαλεβιζίου, Τεμένου και Αρχιπεδιάδος. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα συναισθήματα δεν μπορεί παρά να βγούνε. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ πρέπει να ζηλεύουμε βάσει της εικόνας που είναι δικό σας βίωμα, κυρία Πιτσικάκη, καθημερινό. Οι υπόλοιποι δεν ζούμε. Ξέρετε, όλα τα συναισθήματα που είναι σε υπερθετικό βαθμό τα ζει στον τόπο αυτό. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, γενικά στη φύση. Γιατί η φύση σου δίνει ερεθίσματα να δημιουργήσεις. Και σε αυτό πραγματικά είμαι ευλογημένη. Είμαι ευλογημένη γιατί επέλεξα στην καραντίνα να ζήσω εδώ. Μου λέγανε, μα είσαι απομονωμένη. Όχι. Δεν ήταν η απομόνωση αυτή. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν μόνη μου. Η δημιουργία που μου βγήκε... Έτσι αποφάσισα και λέω όλο αυτό το πράγμα, όχι μόνο στην ζωγραφική αλλά και στο γράψιμο, λέω όλο αυτό το πράγμα θέλω να το δείξω. Τη χαρά αυτή που είχα και συγχωρέστε με που το λέω, αλλά σε άλλους βγήκε δυσκολία και σε μένα ήταν δύσκολα. Η κάθε επιλογή είναι δύσκολη, γιατί όταν φτάσεις να δεις το αποτέλεσμα δεν σκέφτεσαι πόσες φορές έχεις πέσει και έχεις σηκωθεί, πόσες δυσκολίες έχεις. Το αποτέλεσμα όταν είναι αυτό που θέλεις, αυτό είναι που μετράει. Και εγώ εδώ, δόξα τω Θεώ, είχα το αποτέλεσμα που έχει γεμίσει την ψυχή μου. Τα πρόσωπα τα οποία επιλέγετε είναι ύπαρκτα? Είναι κάτι που έχω δει. Είναι ερεθίσματα. Είναι ερεθίσματα που έχω. Και προσθέτω διάφορα εγώ. Τι θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το μήνυμα και μέσα από αυτές τις προσωπογραφίες? Γιατί φανταστικά είναι τα έργα σας, σε ό,τι έχει να κάνει με τους τόπους, με τα τοπία κλπ. Έτσι το λέω. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσωπογραφίες, κάποιο μήνυμα θα θέλετε να περάσετε? Όπως είπε και ένας από τους δασκάλους μου, ο Τσαρούχης, που είχα αυτή την τιμή, είπε ότι δεν ξέρεις ότι ζωγραφίζεις τη χαρά και το φως της Κρήτης. Πραγματικά όταν βρίσκεσαι στη φύση δεν μπορείς παρά να δεις τα καλά πράγματα. Αυτό ζωγραφίζω, την αισιοδοξία, το φως, τον ήλιο. Φτάνει πια οι σκιές στη ζωή μας, φτάνει πια η μιζέρια στη ζωή μας. Την αισιοδοξία πρέπει να βάλουμε μπροστά, να αρπαχτούμε από αυτή και να προχωρήσουμε.
Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και όλα αυτά τα οποία προαναφέρεται, κυρία Πιτσεκάκη, ο Τσαρούχης γράφει και κάτι άλλο όμως για εσάς. Μην περιμένεις τα έργα σου να αρέσουν σε όλους και αν έχουν λάθη, ο καιρός θα τα διορθώσει. Ναι, γιατί πάντα είχα έτσι μια συστολή και έλεγα, μα ξέρετε, γιατί δεν μου κάνανε πάντα καλή κριτική σε όλες αυτές τις εκθέσεις. Υπήρξαν και άνθρωποι που δεν το δεχτήκανε αυτό πάρα πολύ εύκολα και εγώ με πολύ παράπονο το είπα. Λέει, μην περιμένεις ποτέ ότι όλοι θα δούνε το έργο σου με το ίδιο μάτι. Ακόμα και αν έχει, όπως είπε παραδείγματος χάρη, ότι όλοι οι άνθρωποι ζωγραφίζουν. Τα παιδιά ζωγραφίζουν. Οι καλλιτέχνες κάνουν τον κύκλο τους, φτιάχνουν όλα αυτό που βγάζουν, όλα αυτό που έχουν μέσα τους για να ξαναζωγραφίσουν μεγαλώνοντας σαν παιδιά. Μήπως πρέπει λοιπόν να μείνουμε παιδιά. Μέσα από αυτό το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο περνάτε, πάω σε εκείνη την κριτική του Καζαμιάκη, Κωστής Καζαμιάκης, ο οποίος λέει, ο αγαπημένος οι γυναικείες, πείτε μου τώρα κάποιο που δεν είναι αγαπημένο σας, όλο τον κόσμο τον αγαπάτε, λέτε, οι γυναικείες προσωπογραφίες της Μαρίας Πιτσεκάκη απεικονίζουν τις χαμογελαστές νεαρές Ελληνίδες που ατενίζουν με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα τη ζωή. Στην πραγματικότητα είναι σχεδόν αυτοπροσωπογραφίες. Τώρα εδώ δίνει μια άλλη διάσταση. Ναι, δίνει μια άλλη διάσταση γιατί ο Κωστής είναι Κρουσανιώτης. Έχει ζήσει όλα αυτά εδώ στον Κρουσόνα. Και έφυγε μεγάλος, μπορώ να πω, από εδώ πέρα. Έκανε μια πορεία ζωής, ξαναγύρισε, είδε. Ξέρει και τον αγώνα μου, αν θέλετε να το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά τον αγώνα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έγραψε. Είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Με συγκινεί αφάνταστα. Λοιπόν, πότε θα δούμε τα έργα σας? Αποφάσισα στο Ξαθέρι λοιπόν να κάνω την έκθεση. Είναι ποια έκθεση, 33η, 34η? Η 33η, μετά από ένα κομμάτι έτσι μεγάλο απουσίας μου στα εικαστικά. Είχα βέβαια παρουσία σε ατομικές εκθέσεις, αλλά ατομική έκθεση είναι η 33η ατομική έκθεση εδώ στο χώρο μου στο Ξαθέρι. Θα χαρώ πάρα πολύ να ανταποκριθείτε και εσείς και όλος ο κόσμος. Μια αγκαλιά μεγάλη έχω για όλους όσους μπορούν να έρθουν, να πιούμε μια ρακή, να μιλήσουμε για τέχνη, να τους ξεναγήσω στο χώρο μου και στην έκθεσή μου. Από πότε? Είναι την Παρασκευή. 5:30 έχω βάλει τα εγγένεια γιατί ξέρω ότι υπάρχει και ένας δρόμος για να βγείτε μέχρι επάνω. 5:30 μέχρι αργά το βράδυ και όσο πάει. Και μετά Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μάλιστα. Φαντάζομαι από νωρίς το πρωί για όποιον το θέλει να κάνει... Όποια ώρα, εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Και η πόρτα μου ανοιχτή. Μάλιστα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα το χαμόγελο και αυτό που είπατε. Η πόρτα είναι ανοιχτή και έχω μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Να είστε καλά. Γερή και δυνατή πάντα, κυρία Πιτσεκάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ. Με τιμάτε αφάνταστα που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντική είναι η υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμάς τιμάτε. Σας ευχαριστώ. Και σας περιμένω. Καλημέρα σας.